κοιτάξτε τα χάλια μας. Θα ρίξω δρόμο, δρόμο. Ωραία 9.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου. Λίγα χιλιόμετρα πριν την έξοδο προς Γουβές, οχήματα κινούνται ασημειωτών, με τους οδηγούς να διαμαρτύρονται και να ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου Γούρνας Χερσόνησος. Ουρές χιλιομέτρων εδώ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου, λίγο πριν την έξοδο προς Γουβές. Οδηγοί αγανακτούν. Κυκλοφοριακό κομφούζιο με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, με αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τελειωμένο το έργο, πρέπει να ανοίξει. Είναι βάσανη η κατάσταση, εδώ για να περάσεις από τον ένα κόμβο στον άλλο, πρέπει να περιμένεις μισή ώρα και να βρεις κάποια ευκαιρία να τρυπώσεις. Έχει συμβεί αρκετές μέρες της εβδομάδος να έχει φόρτο η γραμμή εδώ πέρα και μάλιστα εγώ προσωπικά έχω συναντήσει το φόρτο αυτό από τις Γούρνες. Μέχρι και το κρέτασαν το Αμιράντο για το ξενοδοχείο. Ναι, υπάρχει κίνηση μεγάλη. Να τελειώσει ο δρόμος. Μας είχαν πει στις 20 του Μάρτιου ήθελα να το δώσουν στην κυκλοφορία. Δεν το δώσανε ούτε 20, ούτε έχουμε 10 Απριλίου. Τώρα πόσο είναι σήμερα, 10. Αυτοί που έρχονται από το Ηράκλειο υπάρχει μια ταλαιπωρία. Να κοιτάξουν όσο πιο σύντομα μπορούν να ανοίξουν το πάνω τον εθνικό δρόμο. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Σακαπάκης δηλώνει ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι εργασίες στο νότιο κλάδο, όπως και στη μεγάλη γέφυρα 440 μέτρων μήκους, με τον ίδιο να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών η παράδοση του έργου σε κυκλοφορία. Το έργο είναι στην τελική ευθεία, όπως παράδειγμα οι διαγραμμές που γίνονται σήμερα, όπως να γίνει σύσφιξη στα μπουλόνια σε ό,τι αφορά τα στιθέα, κάποιες μικρολεπτομέρειες, κάποιοι μικροκαθαρισμοί, και πιστεύω ότι τις επόμενες 3-4 μέρες θα είναι απολύτως έτοιμο για να δοθεί σε χρήση. Οι κινούμενοι από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα πηγαίνουν από τον νότιο κλάδο και στην περιοχή της Κοιλάδας του Αποσελέμη και Αγριανών θα χρησιμοποιούν πλέον το νέο τμήμα της Διάνοιξης που είναι περίπου 1500 μέτρα με μια γέφυρα, κυλαδογέφυρα, ανοίγματος 440 μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες εργασίες στο αναπτυξιακό αυτό έργο ξεκίνησαν το 2013 και με τα χρονοδιαγράμματα να τεινάζονται στον αέρα εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων και εμποδίων. Αυτοκίνητο δεν θέλω να καβαλήσω καθόλου. Με το μηχανάκι τρυπώνω οπουδήποτε και κάνω τη δουλειά μου, αλλά με το αυτοκίνητο δεν θέλω να το βγάλω από τον καράζι καθόλου. Ενώ σε διάστημα 3 μηνών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στους συντετήριους δρόμους, εργασίες οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τη βασική αρτηρία του έργου, όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Σακαπάκης.